Γεια σας, είμαστε στην πέμπτη παρουσίαση. Μιλάμε για τη σύσταση του σώματός μας, αλλά και τη σύσταση του πλανήτη μας και άρα όλης της ζωής που υπάρχει πάνω σε αυτόν. Είναι η ίδια σύσταση που υπάρχει σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα και οπωσδήποτε και μέσα στο περιβάλλον στο οποίο το ηλιακό σύστημα βρίσκεται. Το οποίο περιβάλλον το ονομάζουμε σύμπαν. Η σωστή σειρά, εάν δεν γενικεύσουμε με την έννοια σύμπαν, είναι σύμπαν, κοσμικό σύστημα, γαλαξίας, ηλιακό σύστημα, πλανήτης, βασίλεια της φύσης, μέσα στα οποία ανήκει και η ανθρωπότητα. Μέσα λοιπόν στην ανθρωπότητα υπάρχουμε εμείς ως ένσαρκα σώματα και άρα φέρουμε το σύνολο των υπάρξεων των άλλων βασιλείων και μαθαίνουμε να μας αναγνωρίζουμε ως αυτό το σύνολο και να βλέπουμε τις αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν και τις αλληλοσυμπληρώσεις. Είχαμε πει ότι εργαζόμαστε με την έννοια του στοιχείου, την έννοια του ατόμου και την έννοια της μάζας, η οποία διατηρείται βάσει του αξιώματος που γνωρίζουμε ότι η ενέργεια δεν χάνεται, αλλάζει μορφές, όμως στο σύνολο, παρόλες τις μετατροπές της, ανακαλύπτουμε ότι ενυπάρχει και απλώς έχει αλλάξει. Για εμάς, που είμαστε μία μορφή αποτελούμενα από άτομα και στοιχεία, ερευνάμε τη μάζα. Δώσαμε τα ονόματα των στοιχείων ως αέρα, πυρ, γη, ίδωρ και τον εθέρα ως το σύνολο αυτών. Σήμερα συνεχίζουμε αυτές τις παρουσιάσεις επί των στοιχείων. Και βλέπουμε ότι παγκοσμίως οι άνθρωποι έχουν συλλάβει με τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία, τους δίνουν όμως άλλη θέση. Αυτό έχει σημασία γιατί όταν σε αυτές τις θέσεις προσπαθήσουμε νοητικά να δούμε τη φιλοσοφία του κάθε πολιτισμού και το τι αντιπροσωπεύουν, αρχίζουμε να μπερδευόμαστε και να θεωρούμε ότι είναι διαφορετικότητες. Όχι. Απλώς η προσέγγιση τους ήταν από διαφορετική σκοπιά και άρα τα ίδια πράγματα τους έδωσαν άλλη θέση και άλλη αρρύθμιση. Μόνον αυτό. Δηλαδή δεν αλλάζει η άποψή τους για τη σύσταση. Έτσι στη Βαβυλώνα έχουμε τη γη στην κορυφή, στην Κίνα την έχουμε στο κέντρο, στο Θιβέτ και στην Ιαπωνία την έχουμε κάτω-κάτω. Στη Βαβυλώνα έχουμε το πυρ κάτω, στην Κίνα δεξιά, το ίδιο και στην Ιαπωνία και στο Θιβέτ. Το νερό εδώ στη Βαβυλώνα το έχουμε ως θάλασσα. Είναι βεβαίως το στοιχείο του νερού, το οποίο το έχουμε στην ίδια θέση και στην Κίνα, στην ίδια θέση στο Θιβέτ, στην ίδια θέση στην Ιαπωνία. Βλέπουμε ότι εδώ συμφωνούν όλοι. Ο αέρας.
υπάρχει ως άνεμος για τον πολιτισμό εδώ στη Βαβυλώνα, Περσία δηλαδή, δεν υπάρχει στην Κίνα, εκεί έχουμε ξύλο και μέταλλο, στην κορυφή για το Θιβέτ, στην κορυφή και για την Ιαπωνία. Βλέπουμε ότι Θιβέτ και Ιαπωνία είναι τα ίδια, υπάρχει όμως μία διαφορά σημαντική που αν τη μελετήσουμε και σε φιλοσοφίες της Δύσης, αυτή η διαφοροποίηση έχει κάνει πολέμιους τους μεν τους δε. Γιατί? Γιατί στο κέντρο, στο Θιβέτ έχουν τον Εθέρα, ενώ στην Ιαπωνία έχουν το κενό. Όταν λοιπόν χτιστεί ένα φιλοσοφικό και υπαρξιακό σύστημα επάνω σε αυτό, οι μεν θα μιλάνε για κενό και κενότητα και άρα θα νομίζουμε ότι μιλάνε για το μηδενισμό και την απαξίωση, ενώ το αντίθετο, για αυτούς το κενό είναι ο χώρος του κέντρου που αποτελεί την πληρότητα. Δηλαδή το κενό είναι το πλήρες, είναι το όλον, το γεμάτο κενό. Αυτή η διαφοροποίηση όμως έχει φέρει σε απόγνωση πολλούς πολλούς ανθρώπους. Ο Εθέρας είναι εδώ μια έννοια την οποία μελετήσαμε την προηγούμενη φορά και την οποία θα μελετήσουμε ξανά και ξανά από διάφορες σκοπιές, γιατί είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο μας φέρνει τη ζωτική αρχή. Μας φέρνει δηλαδή εκείνη τη δυναμική με την οποία η ύλη εμψυχώνεται, αποκτά ιδιότητες και αρχίζει και ανταποκρίνεται πάνω σε κάποιο σκοπό. Για να το δούμε αυτό. Κάνουμε μία παρένθεση για να πούμε το εξής. Επειδή είχαμε αναλύσει τα στοιχεία και τον Εθέρα και την αλχημία στην αρχαία Ελλάδα, Αραβία, Περσία, θα δούμε δύο σημαντικά πράγματα τα οποία πληρώνουμε μέχρι σήμερα με προβληματικό τρόπο. Το πρώτο είναι ότι η μεγάλη άνθηση της αλχημίας και άρα των επιστημών και της φιλοσοφίας και της ιατρικής και της αστρονομίας και των πάντων στην Αίγυπτο υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα το 391 μετά Χριστό με την καταστροφή του Σεράπιου Ναού. Ο Σέραπης, γνωστός από την Ελλάδα ως Λεωνίδας της Σπάρτης, γνωστός από την Αίγυπτο ως Όσιρης και για κάποιους τον ταυτίζουν με τον Χριστό, στην θεοσοφία θεωρούμε ότι είναι διδάσκαλος ενός από τα άστραμ της ιεραρχίας, τα οποία στους διαλογισμούς μας επικαλούμαστε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, και είναι της τέταρτης ακτίνας, της αρμονίας, μέσω διαμάχης για την περίοδο αυτή, της αρμονίας μέσω κατανόησης για την επόμενη ρίζα φυλή της ανθρωπότητας. Το περιεχόμενο του ναού αυτού είχε τέτοια βασικά στοιχεία
πολιτισμού που όταν καταστράφηκαν δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό με την έννοια ότι αποκόπηκαν ρίζες και άρχισε ένα σκοταδισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 642 μετά Χριστόν με την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και έτσι το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοταδισμό. Γιατί από εκεί ήταν που ερχόταν το φως στην Ευρώπη. Ελλάδα, Αίγυπτος. Τι έγινε τότε? Ό,τι μπόρεσαν διέσωσαν προς Περσία, Αραβία, σύν το γεγονός ότι από εκείνη την πλευρά ήταν στην Ινδία ένας τεράστιος πολιτισμός, όπως και στην Κίνα που προαναφέραμε, και οι Άραβες μπόρεσαν, ενστερνιζόμενοι και τις Βέδες, ιερά κείμενα των Ινδουιστών, τα οποία στη συνέχεια αποδέχθηκαν και οι Βουδιστές, μπόρεσαν να έχουν μία ανθοφορία τεράστια στην Περσία, αυτό που είδαμε ως Βαβυλώνα, και στην Αραβία γενικότερα. Όμως τι γίνεται? Το 1258 μετά Χριστό καταστρέφουν τη Βαγδάτη και άρα αυτό που συνέβη στην Αίγυπτο και συσκοτίζει τη Δύση, επαναλαμβάνεται στην Περσία και συσκοτίζει την Αραβία. Με αποτέλεσμα να έχουμε το τέλος της πνευματικότητας στο Ισλάμ και στην Ευρώπη να έχουμε έναν θρησκευτικό σκοταδισμό εναντίον της επιστήμης και στην Ασία και στην Ευρώπη να έχουμε διώξεις. Σήμερα ξαναγίνεται μία προσπάθεια και η Ευρώπη να ξαναέρθει σε επαφή με αυτά τα στοιχεία πολιτισμού, να ξανανακαλύψει δηλαδή τον πολιτισμό της, και η Αραβία το ίδιο. Είναι γνωστό ότι η Δύση προσφέρει το ημισφαίριο της λογικής και η Ανατολή προσφέρει το ημισφαίριο της διαίσθησης. Η επιτυχία του ανθρώπινου γένους θα είναι ο συνδυασμός των δύο ημισφαιρίων, αυτό δηλαδή που ως χίασμα αγωνιζόμαστε ο καθένας μας να πετύχει ως άτομα, η ανθρωπότητα στο σύνολό της θα το πετύχει με αυτήν την ένωση, τον συνδυασμό των δύο πολιτισμών. Εξού και πάρα πολλοί από τον δυτικό κόσμο πηγαίνουν στον ανατολικό κόσμο και φτιάχνουν επιχειρήσεις, μεταφέρουν οργανωτικά στοιχεία και πολλοί γιόγκοι και φιλόσοφοι έρχονται από τον ανατολικό κόσμο στη Δύση και μεταφέρουν αυτά τα στοιχεία. Και τα μεν και τα δε θα πρέπει να προσαρμοστούν εκεί που πάνε τώρα να γονιμοποιηθούν και να αποδώσουν καρπούς. Ποιος ήταν ο πρώτος που μίλησε για τα στοιχεία? Ο Πλάτωνας. Η θεωρία του Πλάτωνα είναι τεράστια, βασίζεται και θεραπεία επάνω σε αυτήν και πολλά πολλά άλλα. Δεν θα την ακουμπήσουμε ημιμόνο
από την εξής πλευρά. Πώς ονομάζει τα ίδια τα στοιχεία. Τη φωτιά την έχει ως τετράεδρο. Τέσσερις έδρες δηλαδή. Τη γη την έχει ως εξάεδρο. Έναν κύβο δηλαδή. Τον αέρα ως οκτάεδρο. Τον εθέρα ως δωδεκάεδρο. Και το νερό, επειδή λέει έχει το μεγαλύτερο όγκο, ως εικοσάεδρο. Το ένα δε πολυέδρο μπορεί να συμπεριλάβει τα άλλα. Είναι το ένα μέσα στα άλλο. Το γεγονός ότι τα πολύεδρα αυτά είναι κυρτά, έχουν μεγάλη σημασία. Θα σας ενεργοποιήσω για τη σημασία που έχει, αν σας πω ότι στην οπτική έχει μεγάλη σημασία αν ο φακός είναι κυρτός ή κύλος. Τα κάτωπτρα. Το κεφάλι μας εξωτερικά είναι κυρτό. Ό,τι είναι κυρτό όμως, εσωτερικά είναι κύλο. Η χούφτα μου συγκρατεί το νερό από την εσωτερική πλευρά στην κυλότητά της. Η εξωτερική πλευρά δεν μπορεί να συγκρατήσει κάτι. Το μυαλό του ανθρώπου το οποίο είναι ό,τι πολυτιμότερο παράγεται πάνω στην ανθρώπινη φυλή, γιατί είναι αυτό που φέρνει σε επαφή το νοητικό, τον υπερνόον και το κυταρικό νοητικό, βρίσκεται μέσα σε μία κοιλότητα. Το κεφάλι απ' έξω είναι κυρτό. Στη γη, αυτό που λένε για τον κήπο της ευδαιμονίας και της ανθοφορίας, τον κήπο της Εδέμ, στην κοιλότητα της γης, στην κύλη γη, είναι το σημείο που είναι η σπλήνα της γης. Υπάρχει λοιπόν εξαιρετική πράνα και άρα αφθονία. Θα έπρεπε λοιπόν και εμείς, όπου έχουμε μέσα μας την σπλήνα, να είμαστε εξαιρετικά καλά. Και η γυναίκα παράγεται από αυτή την πλευρά, την αριστερή που είναι η σπλήνα. Πώς γίνεται λοιπόν και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Απλώς δεν είναι ορθά συνδεδεμένα, δεν υπάρχουν ορθές ροές. Και είπαμε ότι η ασθένεια είναι η προβληματική ροή μέσα σε μια μορφή. Η αποκατάσταση αυτής της ροής μας φέρνει την υγεία. Υπήρξε μια γραμμή στη χημεία που έφερε πάλι πολλές διαμάχες. Είναι η έννοια του βιταλισμού. Από τη λέξη ζωή. Λέγανε λοιπόν ότι σε όλα τα οργανικά σώματα αυτό που δίνει ψυχή ονομάζεται ζωική δύναμη. Και δεν υπάρχει παντού, υπάρχει μόνο στα οργανικά μέρη. Γι' αυτό και είχαν χωρίσει τη χημεία σε οργανική και ανόργανη. Η οργανική είχε ψυχή, λόγω της ζωικής δύναμης που τη διαπερνούσε και ήταν αυτή που δρούσε, ενώ στην ανόργανη όχι. Τελικά αυτό, ενώ κράτησε πολύ πίσω την επιστήμη, απεδείχθη με την κατασκευή της ουρίας σε εργαστήριο ότι δεν ισχύει.
και έτσι μπόρεσαν να περάσουν σε πειραματικές διαδικασίες και εργαστήρια και να φτιάξουν πάρα πολλές ενώσεις. Όμως, εκείνο το οποίο έκαναν ήταν ότι αντί να πούν δεν ισχύει ο διχασμός αυτός, δηλαδή αυτό είναι για τα οργανικά, και να πούν ισχύει και για τα ανόργανα, τι έκαναν, είπαν δεν ισχύει για τίποτα. Και έτσι βλέπουμε κάτι το οποίο είναι λάθος, αντί να σηκωθεί στο ύψος που πρέπει, να χειροτερεύει, διαστρεβλώνοντας όλη την κατάσταση. Αυτό, ξέρετε, μου θυμίζει αυτό που έχει γίνει με τους μισθούς. Δηλαδή, είπαν οι μισθοί δεν είναι σωστοί, γιατί κάποιοι παίρνουν πάρα πολλά. Και στη συνέχεια, αντί να ανεβάσουν και τους άλλους και να βρεθεί μία λογική ισορροπία, κατέβασαν και τους κάτω, όλοι κάτω. Πόσο κάτω? Τόσο που να μην ζει κανένας. Εδώ λοιπόν, αντί να έχουμε και τα ανόργανα μέσα στην έννοια της εμψύχωσης μέσω της ζωικής δύναμης, το αφαιρέσαμε για την οργανική. Στα βιβλία που δουλεύουμε από τον διδάσκαλο Θιβετανό, «Μυστική δοξασία», της Μπλαβάτσκι, τη σειρά της Μπέιλι από «Κοσμικό πυρ» και όλες οι άλλες σειρές, εσωτέρα θεραπευτική, εσωτέρα ψυχολογία, ακτίνες και μύσεις, τα πάντα, μιλάνε για τον ηλουζιοισμό. Δηλαδή, θεωρούν ότι η ύλη είναι ζώσα. Διαθέτει ζωή. Δεν είναι νεκρή. Και μάλιστα, η ύλη είναι ζωντανή οργανισμή. Αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί είναι μικρά και μεγάλα όντα. Η έννοια του όντος αποδίδεται και στην ύλη. Για παράδειγμα, τα μικρά ντεβάκια που μπορεί να είναι σαν αυτό που καταλαβαίνουμε για τουβλάκια. Όταν χτίζεται ένα σπίτι, ένα οικοδόμημα, χρειαζόμαστε κάποια δομικά υλικά. Τα δομικά υλικά είναι ζωντανές οντότητες. Απλώς, ας το πούμε, η νοητική τους κατάσταση και ας πούμε η αισθαντική τους κατάσταση είναι ενελικτικής βαθμίδας ή αρχικά όρια της ανελικτικής βαθμίδας. Υπάρχουν λίγο πιο μεγάλες, δηλαδή πάλι στην τεβαϊκή γραμμή, πιο μεγάλα ντεβας, πολύ πιο μεγάλα ντεβας. Κάθε φορά αυτό το μεγαλύτερο έχει να κάνει με το πόσο η συνείδησή του, η αισθαντικότητά του, η νοητικότητά του είναι διευρυμένη. Έτσι, έχουμε αυτό το οποίο ονομάζεται οντοποίηση της ύλης. Η ύλη είναι όντα. Τα αντιμετωπίζουμε δηλαδή με τις λειτουργίες του όντως. Λέμε λοιπόν ότι η αντικειμενικότητα, αυτό που λέμε το υλικό, που βλέπουμε, το ορατό και απτό. Η αντικειμενικότητα λοιπόν αποτελείται από ουσίες οι οποίες ουσίες σχηματίζονται από αισθαντικές ζωές. Θα σας πω μόνο της αντικειμενικότητας,
Όχι. Και της υποκειμενικότητας. Αυτού δηλαδή που υπόκειται, που βρίσκεται κάτω από την αντικειμενικότητα, που δεν φαίνεται, πολλές φορές δεν είναι ορατό και απτό, εκτός από εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν εκεί, όπου και πάλι αποτελείται από ουσίες αισθαντικές, συνειδητότητας και νοήμονες. Μόνο αντικειμενικές και υποκειμενικές. Όχι. Και πνευματικές. Η ουσία λοιπόν και της πνευματικότητας, σας βάλω ένα άλλο χρωματάκι. Επίσης αποτελείται από ζωές οι οποίες απλά βρίσκονται σε μία άλλη εξελικτική βαθμίδα, πολύ πιο λεπτοφυή, πολύ πιο ανώτερη λέμε. Και εδώ έρχεται να μας θυμίσει στην αρχική παρουσίαση που είχαμε κάνει, για τη σύνθεση, την τριπλή της εσωτέρας θεραπευτικής, όπου είχαμε πει ότι θα πρέπει να την δούμε ως εξωτερική που αφορά την υλική επιστήμη και άρα την αντικειμενική την οποία προαναφέραμε, εσωτερική που αφορά την ουσία και είναι υποκειμενική ύλη αυτή που μόλις ανέφερα και η πυρηνική που αφορά τις ακτίνες και τον πυρήνα, την πηγή τους, που αφορά την πνευματική που μόλις προανεφέραμε. Αυτή η οντοποίηση της ύλης μας εμφανίζεται με μία ιεράρχηση. Υπάρχει μία ιεραρχία. Τι σημαίνει ιεραρχία? Σημαίνει ότι υπάρχει ταξινόμηση. Υπάρχουν βαθμίδες. Σημαίνει ότι υπάρχει μια οργάνωση. Σημαίνει ότι υπάρχει μια τάξη πραγμάτων. Και η τριπλότητα αυτής της τάξης εμφανίζεται ως αντικειμενικότητα, υποκειμενικότητα και πνευματικότητα. Αυτό και να μας το λένε, δεν είναι εύκολο να το δεχθούμε. Δεν έχουμε αυτή την αντίληψη. Όμως, μπορούμε να το βιώσουμε. Μπορούμε να έχουμε απτές, πραγματικές, εργαστηριακές αποδείξεις μέσα από τον εαυτό μας. Το κάνουμε αυτό μέσα από το διαλογισμό. Εκεί μπορούμε να προσεγγίσουμε την τόν μας, αυτό που είμαστε, με την τριπλότητά του. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε διαλογισμούς όπου βυθιζόμαστε μέσα στην αντικειμενικότητα, μέσα, και πάμε στα υπόγειά της. Δηλαδή, όπως λέμε ότι υπάρχει το συνειδητό και υπάρχει και το υποσυνείδητο, που αφορά τα υπόγεια, έτσι το συνειδητό είναι το υποκειμενικό και το υποσυνείδητο είναι το αντικειμενικό. Και η πνευματικότητα είναι το υπερσυνειδητό. Έτσι, πάλι η τριπλότητα. Είναι διαφορετικοί τύποι διαλογισμών
όπου όμως καταλήγουμε να μπορούμε να περνάμε από τη μία βαθμίδα στην επόμενη και στην επόμενη και μετά να κατεβαίνουμε και να ξαναρχόμαστε μεταφέροντας το κάτω επάνω και το επάνω κάτω. Και αυτό να το συγκεντρώνουμε μέσα μας και να το μεταλλάσσουμε. Να φέρουμε σε επαφή τα δύο άκρα διαμέσου του μεσαίου. Αυτή η τριπλή διάκριση της ύλης, πνευματική, υποκειμενική και αντικειμενική, θα την δούμε και με την έννοια του πυρός. Διότι αυτή η μετάβαση που σας είπα προηγουμένως, αυτή η ενοποίηση και αυτή η μετάλλαξη που γίνεται, γίνεται, λέμε, διαμέσου του πυρός. Κατά συνέπεια, έχουμε και μία τριπλή διάκριση πυρός της ύλης. Λέμε πνευματικό πυρ της ύλης. Υποκειμενικό πυρ της ύλης. Αντικειμενικό πυρ της ύλης. Πάντα μιλάμε για την ύλη, αλλά από την όψη του πυρός. Το πνευματικό πυρ της ύλης το ονομάζουμε πρώτη όψη. Το υποκειμενικό δεύτερη όψη. Και το αντικειμενικό, τρίτη όψη. Τώρα αυτά αποκτούν διάφορα ονόματα. Το θέμα της ονοματολογίας, ήδη σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο και αν είναι ενοχλητικό. Διότι μέσω των ονομάτων μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές τις έννοιες, τις άψαυστες, και να οργανώσουμε το νοητικό μας εκφράζοντας το βίωμά μας ή να κατανοήσουμε το βίωμα άλλων. Το πνευματικό πυρ ονομάζεται ηλεκτρικό. Το υποκειμενικό πυρ ονομάζεται ηλιακό και το αντικειμενικό πυρ ονομάζεται πυρ τριβής. Λόγω της αντίστασης η οποία το γεννά. Το κύριο χαρακτηριστικό της ύλης μας και της ύλης του σύμπαντος είναι η κίνηση. Μέσω της κίνησης παράγονται διάφορα αποτελέσματα. Καταρχάς παράγονται οι κόσμοι. Για το πώς συμβαίνει αυτό θα μελετήσουμε το κοσμικό δόγμα, το οποίο και θα αναλύσουμε. Θα μελετήσουμε και το κοσμικό πυρ, το οποίο θα αναλύσουμε. Εδώ, σήμερα, μας ενδιαφέρει να πούμε ότι αυτή η ταξινόμηση της ύλης, την οποία προσεγγίζουμε, στην ενελικτική της φάση και στην ανελικτική της φάση, είναι η κίνηση από την πηγή, στα βάθη,
κατεβαίνει δηλαδή το πνεύμα, κατεβαίνει η πνευματικότητα σε ύλη πυκνότητας όλο και μεγαλύτερη, οπότε αρχίζει το βύθισμα. Βύθισμα σημαίνει απώλεια μνήμης. Τι μνήμης? Μνήμης υπερσυνειδητού. Αρχικά και στη συνέχεια και του συνειδητού. Καθώς λοιπόν το πνευματικό ηλεκτρικό πυρ έρχεται και βυθίζεται μέσα στην πυκνή ύλη, την ύλη της υποκειμενικότητας αρχικά και της αντικειμενικότητας μετά, έχουμε μία κατασκευή μορφής πολύ ανοργάνωτη και ασαφή καταρχάς και σταδιακά, όσο οι εντός της δυνάμεις κινητοποιούνται και αλληλεπιδρούν, αρχίζει η οργάνωση, αρχίζει η εμφάνιση. Όταν αυτό φτάσει στο ναδύρ, αρχίζει να ξανανεβαίνει, εδώ είναι η μεγαλύτερη πυκνότητα, το πιο πυκνό, και μετά καθώς ξανανεβαίνει προς την πηγή, αρχίζει η ανέλυξη, αφήνει ό,τι είναι βαρύ και πυκνό, σαν κατακάθι, σαν ίζημα, γίνεται πτυτικό και προχωράει, ανέρχεται. Λέμε ότι γίνεται ραδιενεργό. Επομένως από εδώ γινόμαστε πιο ελαφρύς, πιο ανάλαφροι, επειδή αφήνουμε το ίζημα πίσω μας, ενώ εδώ είναι σαν να παίρνουμε βάρη πάνω μας. Σαν να προχωράμε στο δρόμο και καθώς προχωράμε συνεχώς φορτωνόμαστε κάτι. Στο τέλος ερνόμαστε και χανόμαστε κάτω από το βουνό αυτόν που φορτωνόμαστε. Και όταν φτάσουμε εδώ, μας λένε ότι για να επιστρέψετε πρέπει να τα αφήσετε. Αρχίζουμε λοιπόν να πετάμε από πάνω μας. Και έτσι συνεχώς ελαφραίνουμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που λέγαμε στα παιδιά για κάποιον ο οποίος είχε να διαλέξει σε ένα ταξίδι βάρη. Έπρεπε όλοι να μοιραστούν από κάτι. Και αυτός διάλεξε το πιο βαρύ. Το πιο βαρύ ήταν ένα καφάσι μεγάλο με τα ψωμιά για όλο το ταξίδι. Το φορτώθηκε και όλοι τον κροϊδεύανε. Καθώς όμως προχώραγε το ταξίδι, σε κάθε γεύμα το καφάσι ελάφραινε. Ενώ στους άλλους παρέμεινε το ίδιο βάρος. Και στο τέλος ήταν πανάλαφρο. Εδώ λοιπόν θα δώσουμε μια άλλη ορολογία, εξαιρετικά πολύτιμη. Αυτή η μορφή που είναι μια φυλακή της ύλης και περιλαμβάνει τη μορφική ύλη, δηλαδή την ύλη από την οποία κατασκευάζεται, στην τριπλότητά της, αυτή που προαναφέραμε, πνευματική, υποκειμενική, αντικειμενική. Είναι μια φυλακή, είναι ένα κλειστό σύστημα.
Επειδή είναι κλειστό το σύστημα, είναι ένας αξεπέραστος δακτύλιος. Η μορφή μας εμάς, η δική μας, που έχουμε να μελετήσουμε για να δούμε αν είναι καλά, δεν είναι καλά και πώς μπορεί να γίνει καλά, μας κάει, τη βρίσκουμε δύσχρηστη και δεν προσαρμοζόμαστε εύκολα σε αυτό το κλειστό σύστημα που είμαστε, γιατί για μας είναι αξεπέραστος δακτύλιος. Δεν μπορούμε να το περάσουμε. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από αυτό. Βρίσκουμε τύχη. Ποια είναι τα τύχη αυτά? Είναι τα τυχώματα της μορφής μας και η αδυναμία μας, επειδή βρισκόμαστε σε ενελικτική φάση, δηλαδή φοράμε πάρα πολλά βάρη, δεν είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα φτερά μας και να έχουμε το δίπορτο, να μπούμε στο απέξω και να ξαναμπούμε μέσα, να μπούμε και να βγούμε, κατά βούληση. Αυτή την ελευθερία δεν την έχουμε εμείς. Την έχουν όμως οι ενέργειες οι οποίες εισάγονται μέσα στο δικό μας κλειστό σύστημα. Παράδειγμα είναι ο ήλιος, οι ακτίνες του ήλιου. Οι ακτίνες του ήλιου βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον και εισάγονται μέσα στη μορφή μας με πολλούς τρόπους. Και από τους σπόρους μας, τους σπόρους του δέρματος, και από την εισπνοή μας, και από την πνευματική μας διάσταση. Δηλαδή και πνευματικά και υποκειμενικά και αντικειμενικά ο ήλιος διεισδύει σε μας. Αυτές είναι δράση ενεργειών επί της ύλης μας. Επί της μορφικής μας ύλης, αυτής που μας παράγει. Αυτές που εισάγονται δρούν με ποικίλους τρόπους, μετασχηματίζονται σε θερμότητα, σε διαδικασίες πεπτικού συστήματος, σε διαδικασίες όλων των λειτουργιών που υπάρχουν μέσα μας, που γνωρίζουμε και που δεν γνωρίζουμε. Και μετά υπάρχει ένα μέρος αυτών των ενεργειών που εξάγονται. Επομένως έχουμε την έννοια της εισόδου μέσα στη μορφή και της εξόδου από τη μορφή. Αυτές μπορεί να φαίνονται παιδικές έννοιες, κάποιος μπαίνει, κάτι κάνει, κάποιος βγαίνει, όμως δεν ξέρουμε να τις λειτουργούμε, δεν ξέρουμε να κερδίζουμε από αυτές, ενώ στην εσωτέρα θεραπευτική υποχρεούμαστε σιγά σιγά να αποκτάμε το βίωμά τους, να αποκτάμε αντίληψη αυτού και μετά να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Αυτό το οποίο εισάγεται είναι άσχετο με εμάς, παραδείγματος χάρη όπως σας είπα οι ακτίνες του ήλιου, αυτό όμως το οποίο εξάγεται δεν είναι οι ακτίνες του ήλιου όπως μπήκανε. Αυτές αλλάξανε μέσα μας, γίνανε κάποιες διεργασίες. Αυτό το οποίο εξάγεται έχει το δικό μας χρώμα, το δικό μας ηχόχρωμα. Γιατί πέρασε από τον οργανισμό μας. Είναι σαν το νερό που περνάει μέσα από διάφορα
βουνά που έχουν διαφορετικό μετάλλευμα. Και όταν βγαίνει, το νερό εμπεριέχει τις ουσίες του βουνού από το οποίο πέρασε. Λοιπόν, αυτό το οποίο εξάγεται έχει και τη σφραγίδα της μορφής από την οποία πέρασε. Μιλάμε για δράση ενεργειών και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι ενέργειες αναλύονται σε δυνάμεις. Όταν μιλάμε, όπως λέμε, πατήριος, και έχουμε μία ιεράρχηση όταν λέμε αυτές τις έννοιες, θεωρείται ότι ο πατέρας είναι ανώτερος από τον Υιό. Έτσι και οι ενέργειες είναι ανώτερες από τις δυνάμεις. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πεδίο, μία σειρά πεδίων, αυτό που εδώ είναι ενέργεια, όταν κατέβει, γίνεται δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές όταν, και αναλύεται, οι δυνάμεις όταν επανασυγκροτηθούν, συντεθούν και ανέλθουν, τότε ξαναγίνονται ενέργειες. Οι δυνάμεις αυτές, για αυτό που είναι από κάτω, είναι ενέργεια. Είναι αυτό το ίδιο. Και αυτό, αντί για δυνάμεις, θα το πούμε ενέργεια, επειδή αυτό είμαστε αναγκασμένοι να πούμε δυνάμεις. Είναι πάντα δυνάμεις. Ό,τι κατεβαίνει, εκεί που κατέβηκε είναι δύναμη. Εκεί από όπου προήλθε είναι ενέργεια. Έτσι λοιπόν έχουμε την περίπτωση ότι εδώ είναι και ενέργεια και δύναμη το ίδιο πράγμα. Άρα δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Είναι ο γιος που έγινε ο ίδιος πατέρας, επειδή απέκτησε έναν άλλον γιο. Και έτσι έχουμε τον πατέρα, τον γιο, που έγινε πατέρας και απέκτησε γιο. Όταν λοιπόν συναντάμε το ίδιο πράγμα με πολλαπλές ονομασίες, πρέπει αμέσως να σκεφτούμε το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται, δηλαδή σε σχέση με τι άλλο αναφέρεται. Γιατί το ίδιο ισχύει και με την έννοια της υποκειμενικότητας και της αντικειμενικότητας. Όταν εγώ λέω ότι αυτό είναι υποκειμενικό, όταν εμφανιστεί θα γίνει αντικειμενικό. Και αν εγώ δεν το γνωρίζω αυτό και έχω μόνο το υποκειμενικό και το αντικειμενικό, θα πω ότι αυτό είναι αντικειμενικό γιατί το βλέπω και αυτό είναι πνευματικό. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ ότι υπάρχει και αυτό που είναι πνευματικό, άρα αυτό πρέπει να το πω υποκειμενικό. Δεν με νοιάζει γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο. Και άρα το λέω όλο πνευματικό, ό,τι είναι πάνω από εδώ. Ενώ γι' αυτό εδώ το πνευματικό, ό,τι είναι από κάτω του, είναι αντικειμενικό. Έτσι, αυτό το σχετικό των εννοιών πρέπει πάρα πολύ καλά να μπει μέσα στο μυαλό μας και να έχουμε την δυνατότητα ο νους μας να κάνει αυτές τις γυμναστικές ασκήσεις. Να το μετατρέπει από σε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, αλλά πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας σε διαδικασία εκπαίδευσης να το κάνουμε. Γιατί διαφορετικά θα είναι σαν να μπλοκάρουμε συνεχώς και να λέμε «Μα δεν είναι αυτό, είναι αυτό επειδή οι παράγοντες οι υπόλοιποι του επέτρεψαν να του δώσει την άλλη ονομασία». Δεν λένε λάθος,
Απλώς υπάρχει ένα σκεπτικό από πίσω. Η μορφή αναμορφώνεται, δηλαδή αλλάζει. Έχουμε και την έννοια της μεταμόρφωσης. Η μεταμόρφωση έχει δύο έννοιες. Η υψηλότερη έννοια είναι αυτή της μεταμόρφωσης προσωπικότητας. Δηλαδή όταν λέμε η μεταμόρφωση του σωτήρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εκεί δηλαδή που ο Χριστός ενεφανίστη εν πλήρη δόξα όταν ακτινοβόλησε και έπεσαν κάτω οι μαθητές και δεν μπορούσαν να δουν και λένε ότι εμφανίστηκε ο Ηλίας, ο προφήτης Ηλίας με το άρμα του. Εκεί έχουμε τη μεταμόρφωση της προσωπικότητας. Δηλαδή αυτού του συνόλου που λέμε προσωπικότητα. Της μορφής της προσωπικότητας ολόκληρης. Ενώ στη μικρή μεταμόρφωση έχουμε τη μεταμόρφωση ας πούμε του ορυκτού που μετουσιώνεται. Φανταστείτε λοιπόν δυνάμεις εδώ μέσα. Αυτές οι δυνάμεις μαζί με τις δυνάμεις των ενεργειών που έρχονται απ' έξω και τις δυνάμεις της ύλης που ενυπάρχουν. Τι γίνεται? Ένας πόλεμος, μια μάχη. Το όνομα, τη μορφή μας, το εσωτερικό μας, ό,τι συμβαίνει εδώ μέσα, το ονομάζουμε πεδίο μάχης. Ποιο είναι αυτό? Η μάχη του νοητικού μας καταρχάς. Η νοητική μας ύλη και οι νοητικές δυνάμεις που έρχονται και μας εντυπώνουν. Τις οποίες εμείς θα αποδεχθούμε ή δεν θα αποδεχθούμε. Η μάχη που γίνεται των συναισθημάτων μας. Αυτά τα συναισθήματα είναι ύλη και είναι και οι δυνάμεις αυτής της ύλης σε συνδυασμό με τις δυνάμεις των ενεργειών που ως ρεύματα εισάγονται. Παραδείγματος χάρη από το έθνος μας. Ο τύπος συναισθήματος που ως έθνος μας περιβάλλει και εισάγεται εντός του κλειστού μας συστήματος. Μαζί με τα δικά μας συναισθήματα έχουν μία μάχη. Τώρα όλες αυτοί οι τύποι της μάχης έχουν κάποιο αποτέλεσμα στο οποίο εμείς θέλουμε να έχουμε μία κυριότητα, δηλαδή να αποφασίζουμε ποια θα είναι η έκβαση αυτής της μάχης. Δηλαδή θέλουμε να προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, γιατί τότε δεν θα είμαστε ποτέ ασθενείς ούτε στο φυσικό μας, ούτε στο συναίσθημά μας, ούτε στον ψυχισμό μας, ούτε στο μυαλό μας. Συνήθως παρασυρώμαστε από ποια δύναμη έχει τη μεγαλύτερη ισχύ. Άσχετα αν είναι πνευματικά ανώτερη ή υλικά ανώτερη. Είναι λίγο σαν την διαδικασία της πέψης που γίνεται μέσα με το φαγητό μας. Δεν αποφασίζουμε εμείς πώς θα γίνουν οι διεργασίες μέσα στο πεπτικό σύστημα, όμως μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε με το τι θα φάμε και πώς θα το φάμε και τι ώρα θα το φάμε. Και με τι συνδυασμό θα φάμε.
Γιατί το λέω εκπαιδευτήριο? Επειδή παιδεύονται, μάχονται δηλαδή. Γίνεται μία παίδευση της ύλης εδώ μέσα, που καταλήγει στην αναμόρφωσή της, στη μεταμόρφωσή της. Εδώ λοιπόν, δεν φαίνεται, αλλά γράφω ταξινόμηση. Δίνω μία ταξινόμηση της ύλης στα 7 πεδία. Είχαμε ξαναδώσει μία παρουσίαση, όχι με αυτή τη μορφή που είναι γραμμές-γραμμές, οριζόντιες. Το είχαμε δώσει ως κύκλους. Ο πυρήνας, όταν το βλέπουμε σε οριζόντιες φάσεις, είναι ψηλά. Η εσωτερική διάσταση, η μεσαία δηλαδή, είναι στο κέντρο. Και η εξωτερική είναι κάτω-κάτω. Οπότε, ενώ το μάτι μας ξεγελά, πρέπει να μελετήσουμε τις βαθμίδες της ύλης και οποιασδήποτε άλλης ταξινόμησης με πολλαπλούς τρόπους. Αν σας το έφτιαχνα σε πυραμίδα, πάλι για το μάτι θα ήταν κάτι διαφορετικό. Ο νους θα μπερδευόταν. Θέλει πάλι εξάσκηση. Και είναι πολύ σοβαρό, επειδή με αυτόν τον τρόπο μας κοροϊδεύουν. Μας αλλάζουν τις αξίες. Διότι υπάρχει τρόπος αυτό να το δεις αντιστραμμένο. Δηλαδή να πεις, ο πυρήνας, το πιο εσωτερικό, είναι το πιο ευρύ μας περιβάλλον, γιατί έχει την πληρότητα. Το μεσαίο είναι μεσαίο και το εξωτερικό είναι στη μέση. Πρέπει, όπως έχουμε μάθει, να αναγνωρίζουμε τα προϊόντα με τις ετικετούλες, τι γράφουν, και μετά να ελέγχουμε αν το προϊόν αντιστοιχεί στην ετικέτα του. Έτσι, και όταν μας δίνουν διάφορες παρουσιάσεις, πρέπει να έχουμε τα κριτήρια με τα οποία να αναγνωρίζουμε το είδος της ταξινόμησης, τον τρόπο με τον οποίο μας το σερβίρουν. Να μην θεωρούμε αυτονόητο ότι το κέντρο είναι ο πυρήνας. Το ανώτερο. Μπορεί να το έχουν αντιστραμμένο. Αυτή ήταν η άλλη παρουσίαση που είχαμε κάνει. Όταν λέγαμε για το μοντέλο του ατόμου με τα ηλεκτρόνια και τα λοιπά, ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια. Και είχαμε πει ότι έχουν 7 στιβάδες με τα ονόματα, τα λατινικά, κάπα, λάμδα και τα λοιπά. Και εκεί είχαμε αναφέρει τα ονόματα λογοϊκό, ενατικό, ατμικό, βουδικό, μανασικό, αισθαντικό ή αστρικό, φυσικό. Τα ονόματα αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουμε απ' έξω. Όπως τον πολλαπλασιασμό. Αφού καταλάβουμε την έννοια του πολλαπλασιασμού, μετά εκπαιδευόμαστε να έχουμε έναν αυτοματισμό. Ο αυτοματισμός αυτός γιατί μας χρειάζεται, δεν είναι θέμα παπαγαλίας. Είναι θέμα ταχύτητας της αντίληψης.
έτσι, και της εκτέλεσης των νοητικών πράξεων. Σας είχα εδώ αναφέρει ότι υπάρχει και κάτι ακόμη πιο εξωτερικό, το οποίο ονομάζεται στοιχειακό. Τώρα θα δούμε ότι υπάρχουν κι άλλα ακόμα πιο εξώτερα. Το πύρτο εξώτερον που λένε είναι εδώ, αυτό. Και θα εξηγήσουμε το πώς και το γιατί. Ευχαριστούμε. Στη θέση του. Λοιπόν, είπαμε εδώ είναι η ταξινόμηση. Εδώ σας χωρίζω το κατώτερο, το μεσαίο και το ανώτερο. Σας το έχω χωρίσει σε 7 υποδιαιρέσεις, 7 οριζόντια. Και σας τα δίνω με τον εξής τρόπο. 3, 1, 3. Αυτός είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης της επτάδας. 3, 1, 3. Με αυτόν τον τρόπο παρουσίασης έχουμε 3 ανώτερα και 3 κατώτερα. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Αυτό που θα κάνω τώρα θα σας το κάνω λίγο ανάποδα, γιατί θα ήθελα να πάρω αυτό και στη μέση να το φέρω κάτω. Αλλά επειδή δεν μπορώ, είναι κολλημένο επάνω, θα σας το κάνω ανεβάζοντας το κάτω. Το κάτω λοιπόν, ακριβώς στη μέση, έρχεται και βρίσκεται σε ταύτιση, όπως λέμε ουρανός, όπως ο ουρανός έτσι και στη γη, υπάρχει ένας αντικατοπτρισμός που γίνεται. Κοιτάξτε όταν θα το ανοίξω. Αυτό το οποίο υπάρχει εδώ έχει έρθει τούμπα, έχει καθρεφτιστεί μέσα. Είναι σαν τη σελήνη που καθρεφτίζεται στο πηγάδι. Και έχουν φτιαχτεί διάφορα ανέκδοτα και ιστορίες πώς ο τρελός του χωριού πήγε στο πηγάδι, κοίταζε το φεγγάρι μέσα και άρχισε να φωνάζει, να χτυπάει τις καμπάνες και να φωνάζει: «Ελάτε χωριανοί, έπεσε το φεγγάρι μέσα στο πηγάδι». Και δεν μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια του αντικατοπτρισμού. Ούτε εμείς μπορούμε. Γιατί αυτό μας συμβαίνει. Και επειδή δεν μπορούμε να το δούμε, νομίζουμε ότι οι αξίες μας, οι αντιλήψεις μας, οι καταστάσεις μας είναι ορθές, ενώ είναι αντεστραμμένες. Και μέχρι να αντιληφθούμε το πώς να τα ανορθώσουμε, βρισκόμαστε σε σύγχυση. Η έννοια του αντικατοπτρισμού είναι τεράστιας αξίας για την αντίληψη που πρέπει να έχουμε της πνευματικής μας υγείας, της νοητικής μας υγείας, της συναισθηματικής μας υγείας, της φυσικής μας υγείας. Υπάρχει μια έκφραση που λέει «Τα πόδια σηκωθήκανε και χτυπάνε το κεφάλι». Αυτό είναι όταν το κάτω, που εδώ αντιστοιχεί στα πόδια, αναλαμβάνουν τον πρώτο ρόλο και την κυριότητα και κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν και σόκινες εκφράσεις επάνω σε παρόμοιες. Πιστεύω καθένας τις γνωρίζει, δεν είναι ώρα να τις αναφέρω. Λένε όμως πάντοτε το ίδιο, ότι το κάτω αναλαμβάνει τα ηνία. Τα ηνία πρέπει να είναι πάντα επάνω. Το επάνω πρέπει να διαχειρίζεται το κάτω ως μαριονέτα.
ο εαυτός μας, ο δικός μας, ο ανώτερος, πρέπει να διαχειρίζεται τον εαυτό μας, τον δικό μας, τον κατώτερο. Όχι αυτό που κάνουμε και που δημιουργεί το χάος του πολιτισμού και το χάος στην προσωπικότητά μας και στην ύπαρξή μας. Να θεωρούμε ότι οι τιτλούχοι ανώτεροι, αυτοί που φέρουν τίτλους και επενίδες και που δεν υπάρχει αντιστοιχία στο εσωτερικό τους, απλώς έχουν θέσεις ισχύως. Αυτοί πρέπει να κινούν τα νήματα σε μας τα κατώτερα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει ότι το αξιακό μας σύστημα βρίσκεται έξω από μας και επηρεάζει εμάς. Και αυτό εμείς το επιτρέπουμε. Όταν όμως μέσω αυτογνωσίας και αντίληψης των πραγμάτων βρεθούμε μέσα μας και αντιληφθούμε το δικό μας ανώτερο και το δικό μας κατώτερο, τα φέρουμε σε επαφή και επιτρέψουμε στο ανώτερο να αναλάβει τα ηνία, θέτοντας το κατώτερο σε εκπαίδευση, μέσω αυτού που είπαμε στην προηγούμενη καρτέλα, με τη μορφή που γίνεται από φυλακή, γίνεται εκπαιδευτήριο, αναμορφωτήριο κτλ., της κατώτερης φύσης, είναι μόνο και μόνο για να αναλάβει η ανώτερη. Λοιπόν, σας δίνω την έννοια του αντικατοπτρισμού, λοιπόν. Το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Ποιο υλικό είναι εκείνο το οποίο κάνει τον ισχυρότερο αντικατοπτρισμό? Φυσικά, το νερό. Για να δούμε τώρα. Αυτό εδώ το μεσαίο, σας το χώρισα σε δύο μέρη. Το μεσαίο είναι το τέταρτο. Τρίτο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Από όπου και να μετρήσω, είναι το τέσσερα. Αυτό το τέσσερα, λοιπόν, το χωρίζω σε δύο. Το άνω και το κάτω. Το άνω το ονομάζω α4 και το κάτω β4, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτό είναι ο εθέρας, το μισό πάνω. Και το μισό κάτω είναι το πυκνό. Ας το πω εθερική ύλη για να χρησιμοποιήσω την ορολογία. Λοιπόν. Αυτό το μοίρασμα που κάνω εδώ, μπορώ να το κάνω σε όλα τα πεδία. Εδώ στο πρώτο θα πω μισό-μισό. Εθερικό και πυκνό. Έρχομαι στο δεύτερο και λέω μισό-μισό. Εθερικό και πυκνό. Έρχομαι στο άλλο και το ξαναλέω. Το ίδιο και εδώ. Για να δω τι χρώμα να χρησιμοποιήσω. Προσέξτε τώρα από αυτό το απλό πραγματάκι. Σας έβαλα τρία χρώματα. Θα πρέπει να σας ρωτήσω εκπαιδευτικά. Όταν αυτό στη μέση έρθει τούμπα, το ένα, το κόκκινο, σε ποιο θα πάει? Στο 7. Άρα, θα πάρω το κόκκινο και θα το βάλω στο 7. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είναι εύκολο μετά να σας δείξω ότι είναι το ίδιο. Αυτό το πάνω-πάνω
έρχεται κάτω-κάτω και το κάτω-κάτω πρέπει να ανέβει πάνω-πάνω. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Να το, αυτό είναι. Γι' αυτό το λένε. Το κάνω λοιπόν. Το φυσικό πεδίο το κάτω-κάτω, το χωρίζω σε δύο, στο εθερικό και στο πυκνό. Στο νούμερο 6, τι χρώμα θα βάλω για να δείξω τον αντικατοπτρισμό? Του 2, το μαύρο. Το ξανακάνω. Και φυσικά μας έμεινε το 3, το μπλε. Εθερικό πυκνό.